Λοιπόν, πάμε τώρα στον Γιώργο Αράπογλου. Είναι φίλος μας πρώτα απ' όλα, αλλά κυρίως είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΛΣ. Καλημέρα κύριε Αράπογλου. Καλημέρα κύριε Κουραή, κύριε Τάκη, καλημέρα σε όσους μας ακούν. Μ' αρέσει ο πληθυντικός. Ας αφήσουμε το πληθυντικό τώρα, αφού μιλάμε 10 φορές τη μέρα πάμε, με τον Γιώργο. Πάμε. Λοιπόν, εντάξει, Δημήτρη Χριστίνα, για λοιπόν, το Sky. Για το Sky, χθες. Στο κεντρικό δελτίο. Λοιπόν, τα είδαμε τη δημοσκόπηση. Εμείς θέλουμε να μας πεις αυτά που δεν είδαμε χθες. Να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία παρά τη φθορά της είναι πρώτη με 33% και αντέχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καθαρά δεύτερος με 15%. Ο κύριος Κασελάκης έχει κερδίσει και 2 μονάδες στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Και το ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι έκανε την πρόταση της πιστείας, είναι καθαρά τρίτο. Φαίνεται πρώτα απ' όλα ναι, το προβάδισμα, το ισχυρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας διατηρείται και σε αυτή τη δημοσκόπηση. Ενδεχομένως να βοηθήθηκε το κυβερνών κόμμα από τη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή. Σε σπυρώθηκε λες. Ναι, ακριβώς. Αν κανείς είχε γνώση δημοσκοπήσεων που βέβαια δεν δημοσιοποιήθηκαν προηγουμένως τουλάχιστον από τη δική μας εταιρεία και έτσι διατηρεί το ποσοστό αυτό το 28,5% που με την κατανομή των αναποφάσεων τη φέρνει πάρα πολύ κοντά στο ποσοστό το προηγούμενο των ευρωεκλογών γιατί αυτή η έρευνα για πρώτη φορά από τη δική μας εταιρεία ρωτούσε πρόθεση ψήφου για ευρωεκλογές και όχι για εθνικές εκλογές όπως οι προηγούμενες. Ερώτημα, Γιώργο, ερώτημα. Επειδή λες για δημοσιοποιήσεις που δεν δημοσιοποιήθηκαν πριν την πρόταση της πιστείας, το 33% της Νέας Δημοκρατίας πόσο ήταν, ένα κάτω από το 30%? Ήταν μέχρι πριν από την πρόταση της πιστείας, ρωτάγαμε εμείς τουλάχιστον για εθνικές εκλογές. Ναι. Οπότε, αν συγκρίνουμε, δεν είναι σκόπιμο να συγκρίνουμε ένα ερώτημα για ευρωεκλογές με ένα ερώτημα για εθνικές εκλογές, διότι σίγουρα έχει διαφορά, εφόσον ο στόχος είναι άλλος. Στις ευρωεκλογές πάντα το διακύβευμα είναι διαφορετικό, δεν κρίνεται ποιος θα κυβερνήσει τα επόμενα χρόνια, οπότε υπάρχει μια διαφορά σε ένα μέρος του εκλογικού σώματος στην αντιμετώπιση. Επομένως δεν είναι σκόπιμο, γι' αυτό και εμείς δεν αναγράψαμε σε αυτή την έρευνα τις προηγούμενες τιμές. Αν κανείς πάντως ήθελε δηλαδή την προηγούμενη μας δημοσκόπηση για εθνικές εκλογές, θα δει ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας παρουσιάζει μια υποχώρηση κατά μία περίπου μονάδα, αλλά επαναλαμβάνω για εθνικές εκλογές, ενώ τώρα μιλάμε για ευρωεκλογές. Γιώργο, αλλά αν κανείς είχε μετρήσει πολύ κοντά στην πρόταση δυσπιστίας, μπορεί να είχε βρει και πιο χαμηλά το ποσοστό. Η Νέα Δημοκρατία, άρα βοηθήθηκε. Γι' αυτό λέω ότι βοηθήθηκε από την πρόταση δυσπιστίας στο κυβερνών κόμμα. Εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, βοηθήθηκε για λίγο έστω το ΠΑΣΟΚ ή κατέγραψε έτσι κάτι και ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Αριστερά ή η Πλεύση Ελευθερίας ή μόνο τελικά λειτουργήσε συσπηρωτικά? Η αίσθησή μου, και αυτό είναι αίσθηση ακριβώς επειδή δεν δημοσιοποιήσαμε ενδιάμεσα άλλες έρευνες, οπότε μπορώ να αναφέρομαι μόνο στην προσωπική μου εκτίμηση και στην αίσθηση και όχι σε έρευνες, είναι ότι η υποχώρηση αυτή για το ΠΑΣΟΚ είχε συμβεί πριν από την πρόταση δυσπιστίας. Η πρόταση δυσπιστίας διατήρησε το ΠΑΣΟΚ σε αυτά τα ποσοστά, δηλαδή δεν το έβλαψε προφανώς. Σε καμία περίπτωση ο αρχηγός του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, διατήρησε το ποσοστό που είχε στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Η πρόταση δυσπιστίας μπορεί να το βοήθησε το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να φρέναρε αυτή την υποχώρηση που είχαμε ήδη αρχίσει να αποτυπώνουμε από πριν, αλλά δεν φαίνεται να άλλαξε αυτή την τάση που υπήρχε όσον αφορά τα κόμματα που διεκδικούν, δηλαδή, τα κόμματα που διεκδικούν δεύτερη θέση. Δηλαδή λες ότι αν δεν υπήρχε η πρόταση δυσπιστίας μπορεί να το βρίσκατε και πιο κάτω το ΠΑΣΟΚ? Δεν θα έλεγα πιο κάτω με βεβαιότητα, διότι δεν έχουμε καταγράψει χαμηλότερο ποσοστό. Απλώς εκτιμώ ότι η πρόταση δυσπιστίας δεν έκανε ζημιά στο ΠΑΣΟΚ σε καμία περίπτωση. Ίσως βοήθησε προσωπικά τον αρχηγό του, αλλά δεν επέδρασε τόσο θετικά στο ποσοστό του κόμματος στην πρόθεση ψήφου, ώστε να δούμε αναστροφή αυτής της τάσης που είχε αρχίσει να καταγράφεται από πριν για το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή μια μικρή υποχώρηση. Όμως επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα συζητάμε συγκρίνοντας ένα ερώτημα για ευρωεκλογές
με το ερώτημα της προηγούμενης έρευνας που ήταν για εθνικές εκλογές. Μπορεί οι διαφορές που αποτυπώνουμε να είναι στην πραγματικότητα διαφορές που οφείλονται στο διαφορετικό ερώτημα, στο ότι καλέσαμε στη χθεσινή δημοσκόπηση τους πολίτες να μας απαντήσουν τι θα ψήσουν στις ευρωεκλογές. Που εκεί ακριβώς επειδή δεν υπάρχει το διακύβευμα του ποιος θα μας κυβερνήσει, οι επιλογές επιτρέπουν ίσως να δείξει κανείς την προτίμησή του και σε μικρότερα κόμματα, εφόσον μιλάμε για ευρωεκλογές. Γιώργο, εδώ βλέπω, έχεις την, γύρω στο 9% την ελληνική λύση, η νίκη και πλεύση ελευθερίας στο 3,5%, το ΚΚΕ χάνει μισή μονάδα, 8,5% πάει. Αλλά αυτό που νομίζω ξεχωρίζουμε είναι σίγουρα η ελληνική λύση, 9% στην εκτίμηση ψήφου, έχει και περαιτέρω δυναμική. Όταν δηλαδή ναι, σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές έχει διπλασιά και παραπάνω, 4,2 είχε πιάσει στις ευρωεκλογές και τώρα στην εκτίμηση πιάνει το 9. Πράγματι, η ελληνική λύση το τελευταίο διάστημα καταγράφει μια σταθερή ανωδική πορεία, αν επαναλαμβάνω πάλι συγκρίνουμε και τα ερωτήματα για εθνικές εκλογές, έτσι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει, εφόσον μιλάμε και για ευρωεκλογές, που οι ευρωεκλογές ευνοούν πάντα μικρότερα κόμματα, να τη δούμε και σε υψηλότερο ακόμα ποσοστό. Δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις επόμενες δημοσκοπήσεις. Το ΚΚΕ είναι περισσότερο σταθερό σε αυτά τα ποσοστά. Δεν φαίνεται δηλαδή να χάνει ή να κερδίζει όμως από την άλλη σημαντικά. Και κερδισμένα, για να αναφερθούμε λίγο και στα υπόλοιπα κόμματα, φαίνεται να είναι από τα υπόλοιπα η πλεύση ελευθερίας, η οποία ενισχύθηκε σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα. Μάλιστα. Θα δώσουμε σε λίγο ρεπορτάζ για τον Μπελέρη. Να ρωτήσω τον Γιώργο και μετά είναι δικό σου. Γιώργο, η υποψηφιότητα Μπελέρη θα μπορούσε να σταματήσει κάποιες από τις διαρροές της Νέας Δημοκρατίας προς τα δεξιά κόμματα, τα οποία συνολικά φτάνουν ένα 17,3%. Δηλαδή είναι πολύ ψηλό το ποσοστό στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί ο Μπελέρης να βάλει ένα φρένο, κάνατε κάποια έρευνα, και αν δεν κάνατε, αν έχεις μια εκτίμηση για τον φυλακισμένο δήμαρχο της Χιμάρας. Η παραδοχή που ξεκινάμε, το ερώτημα αυτό είναι σωστή. Δεξιότερα από τη Νέα Δημοκρατία τα κόμματα συγκεντρώνει ένα ποσοστό πάνω από 15%, πράγματι κοντά στο 17%. Βέβαια αυτό για ευρωεκλογές δεν είναι και τόσο, δεν αποτελεί έκπληξη, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Δεν έχουμε μετρήσει το συγκεκριμένο πρόσωπο, επομένως δεν μπορώ να απαντήσω, να απαντήσω δημοσκοπικά. Φαντάζομαι η επιλογή θα έχει μετρηθεί. Είναι προφανές ότι οι κινήσεις οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να βοηθήσουν τη Νέα Δημοκρατία προς αυτή την πλευρά θα τις είναι πολύ χρήσιμες. Αλλά μη έχοντας μετρήσει, θα απέφευγα να κάνω εκτίμηση με βεβαιότητα. Είναι πάντως πολύ λογικό να περιμένει κανείς κάτι τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στον να δούμε και τους κερδισμένους. Ο κερδισμένος εκτός από την πλεύση ελευθερίας και τον κύριο Βελόπουλο είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πια είναι καθαρά δεύτερος, έχει 15% σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπησή σου και από ό,τι είδα έχει ανεβεί και δύο μονάδες ο κύριος Κασελάκης και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Και πια από τον κύριο Ανδρουλάκη απέχει 4 μονάδες. Πράγματι και το ενδιαφέρον είναι ότι ο κύριος Κασελάκης ουσιαστικά απήχε από την συζήτηση στη Βουλή εφόσον δεν είναι βουλευτής. Η πρόταση δυσπιστίας έστρεψε τα φώτα περισσότερο προς όλα τα υπόλοιπα κόμματα και τους υπόλοιπους αρχηγούς και λιγότερο προς τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως έχει ενδιαφέρον αυτή η ενίσχυση. Νομίζω όμως ότι αυτή η ενίσχυση είχε ήδη ξεκινήσει αυτή η τάση μετά από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι τη συνέχιση και δείχνει προφανώς ότι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και όταν δεν είναι
στο θέμα, στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και στο θέμα που απασχολεί, έχει τον τρόπο να δίνει παρόν την προσοχή και το ενδιαφέρον. Μάλιστα. Ακριβώς. Και μέχρι τώρα τουλάχιστον με θετικό τρόπο. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Αν συνεχιστεί αυτή, καταρχάς να μας πεις αν υπάρχει αυτή η τάση που καταγράφεται πια της ανόδου και αν μπορεί φτάνοντας προς τις ευρωεκλογές να δούμε αυτό που είπε ο κ. Κασελάκης στις τελευταίες του συνεντεύξεις, δηλαδή και κυρίως στη συνέντευξη που έδωσε στο Sky προχθές, να καταφέρει να πάρει το 17% που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές. Δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτα προφανώς, κυρίως όχι μόνο γιατί έχουμε 2 μήνες μπροστά μας, αλλά επειδή οι ευρωεκλογές είναι μια διαφορετική εκλογική μάχη από τις εθνικές εκλογές, που επιτρέπει πιο εύκολα κάποιες μετακινήσεις και κάποια έκφραση προτίμησης προς διάφορες πλευρές. Θέλω να θυμίσω βέβαια ότι το ίδιο ερώτημα είχαμε και όταν βλέπαμε το Πασόκ να ανεβαίνει και το ΣΥΡΙΖΑ να πέφτει, και συζητάγαμε και τότε ότι θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί οι διαφορές ακόμα δεν είναι τόσο μεγάλες ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα ούτε για τη δεύτερη θέση ούτε για το ποσοστό κάθε κόμματος. Το ίδιο θα πω και τώρα. Νομίζω ότι το δίμηνο αυτό θα έχει πάρα πολύ σημαντικό. Μεγάλο. Να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν ξέρω, δεν το είδα χθες. Έχει συσπυρώσεις μετακινήσεις? Όχι, δεν παρουσιάσαμε συσπυρώσεις μετακινήσεις. Μην ξεχνάτε ότι είναι ερώτημα για ευρωεκλογές. Επομένως, οι σωστές συσπυρώσεις και μετακινήσεις θα έπρεπε να αναφέρονται στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Τώρα, ουσιαστικά, αυτό που θα βλέπαμε δεν θα ήταν ακριβώς συσπύρωση, θα ήταν οι μετακινήσεις από τις εθνικές εκλογές, οι οποίες δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από τις προηγούμενες που καταγράφαμε για τις εθνικές εκλογές, βέβαια. Γιώργο, εδώ βλέπουμε ότι η προανακριτική για τα Τέμπη συνεχίζει να είναι ένα αίτημα και μετά την πρόταση δυσπιστίας και τις απαντήσεις που έδωσε η κυβέρνηση, που σημαίνει ότι και ο Πρωθυπουργός, που σημαίνει ότι δεν έπεισαν, ότι δεν χρειάζεται προανακριτική. Και έχει ένα 61% το οποίο ζητάει. Και μάλιστα οι 3 στους 4 αναμενόμενος, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, και ένα 30% από αυτούς που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες ευρωεκλογές. Άρα ο κόσμος ακόμη στη μεγάλη πλειοψηφία αισθάνεται ότι δεν έχουν δοθεί απαντήσεις. Χριστίνα, είναι ένα τόσο τραγικό δυστύχημα αυτό, με ένα γεγονός που συγκλώνει σε όλους μας, νομίζω, και με το οποίο οι περισσότεροι ταυτίζονται. Έχει επιπρόσθετα τη συναισθηματική φόρτιση που άλλα θέματα που απασχολούν δεν την έχει. Δεν νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα περάσει ή θα ξεχαστεί εύκολα. Ό,τι και να ρωτάγαμε, νομίζω ότι όποια ερώτηση και να κάνει κανείς προς τις δύο κατευθύνσεις που φαίνεται ότι είναι σημαντικές για όλους μας, δηλαδή για τη διερεύνηση των ευθυνών και για τη διερεύνηση των υπευθύνων μάλλον και για την απόδοση των ευθυνών και για την αύξηση της πιθανότητας να μην ξανασυμβεί κάποιο αντίστοιχο γεγονός, νομίζω ότι οι απαντήσεις θα ήταν θετικές, και αυτό δείχνει το συγκεκριμένο ερώτημα. Νομίζω ότι στην πρόταση δυσπιστίας το κυβερνών κόμμα, φαίνεται, το είπα και από την πρόθεση ψήφου μάλλον, βγήκε κερδισμένο, δόθηκε η ευκαιρία να υποθούν κάποια πράγματα. Νομίζω ότι ήταν σωστή η κίνηση του Πρωθυπουργού να μην απευθυνθεί στους αντιπάλους του μόνο, αλλά στην κοινωνία και κυρίως τους ανθρώπους που έχασαν δικούς τους το δυστύχημα αυτό. Γιατί ακριβώς ξεκαθάρισαν κάποια πράγματα, ήταν χρήσιμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ένα τόσο σημαντικό γεγονός θα ξεχαστεί. Νομίζω ότι ό,τι και να θέτει κανείς που πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει προς τους δύο αυτούς στόχους, η αντιμετώπιση, μάλιστα, του θα είναι θετική. Και καταλαβαίνουμε, Γιώργο, αν το καταλαβαίνουμε σωστά, με αυτό που είπε και η Χριστίνα, ότι και ένα 30% νεοδημοκρατών θέλει, ότι προφανώς θέλουν οι πολίτες να υπάρξει απόδοση δικαιοσύνης, δηλαδή κάποιοι να τιμωρηθούν. Έτσι δεν είναι αυτό, δεν προκύπτει? Θέλουν και τα δύο ακριβώς. Θέλουν απόδοση ευθυνών, να βρεθούν ποιοι είναι οι όποιοι υπεύθυνοι, ναι, και να αποδοθούν ευθύνες. Αλλά νομίζω ότι παράλληλα θέλουν να ενισχυθεί και η βεβαιότητα, μάλλον να αυξηθεί η πιθανότητα, γιατί μπορεί τώρα η βεβαιότητα να έχει τροφή, ότι δεν θα ξανασυμβούν αντίστοιχα δυστυχήματα. Βέβαια, Γιώργο, αν η δημοσκόπηση είχε και την εγκληματικότητα μέσα, θα ήταν διαφορετικά τα νούμερα, σωστά? Γιατί αυτό πράγματι δεν πρέπει. Δεν προλάβαμε το άλλο τραγικό γεγονός που συζητάμε αυτές τις ημέρες. Και πάλι όμως, όπως θα δείτε, η εγκληματικότητα και η ασφάλεια πέρασε στη δεύτερη θέση. Ανεβαίνει. Με διαφορετικό ποσοστό ακριβώς. Ναι. Και μην ξεχνάτε ότι στα συγκριτικά ποσοστά
τα ποσοστά που συγκεντρώνουν οι υπόλοιπες απαντήσεις μετά από την πρώτη δεν είναι αντιπροσωπευτικά της σημασίας τους. Αν τα ρωτάγαμε χωριστά, τα υπόλοιπα θα ήταν μεγάλα. Θα ήταν πολύ μεγαλύτερα. Και πάλι όμως κατάφερε στη δεύτερη θέση να ψηφίσει το ποσοστό και με διαφορά από την τρίτη. Και αν είχε συμβεί και αυτό, μπορεί να ήταν και στην πρώτη θέση η εγκληματικότητα. Δεν ξέρω αν θα είχε φτάσει στην πρώτη θέση, γιατί φαίνεται ότι τα θέματα της οικονομίας, η ακρίβεια και η οικονομία. Είναι πάντα, είναι. Ταλαιπωρούν πολύ έντονα το εκλογικό σώμα, αλλά θα ήταν υψηλότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλημέρα.